Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι εξαιρετικά σύντομη. Ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει πολυπλόκαμη μορφή εδώ. Η συζήτηση ξέφυγε. Ξέφυγε πολύ επί προσωπικού, ξέφυγε πολύ επί πολλής από τα μανταλάκια στα οποία κρεμάστηκαν οι εμπειρίες του ενός και του άλλου από το κόμμα των κυβερνών τώρα και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και φαίνεται πως έτσι θα πάει και η διαδικασία από εδώ και μπρος σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Ενοχοποιήθηκαν τα πάντα και κυρίως υπερτονίστηκαν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική και είναι μέσα στη φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου. Και είναι λάθος τρομακτικό, γιατί λουμπενοποιεί και κυριολεκτικά υποβάλλει στον ελληνικό λαό να σκέφτεται απολύτικα, ουδέτερα, αποειδιαλογικοποιημένα, για να πιστεύει ότι όποιος τα κάνει αυτά είναι αγνώστο κράτος, φτάνει να το κάνει και αμυστή. Θέλετε λοιπόν ένα εθελοντικό, αποδιολογικοποιημένο, είμαι ειδικό μισθολόγιο, συγκεντρωτικό κράτος για να εφαρμόζει μια πολιτική. Πάνω σε μύθους. Σε μύθους όμως. Σε μύθους πολύ επικίνδυνους. Μύθους όπως ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζουμε μέσα σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο για τη διοίκηση να βάλουμε και τα 200 χρόνια τον εορτασμό του 21. Ανοίξτε τα σχολικά βιβλία, κύριοι. Εκεί που έχει καταργηθεί το ρήμα, το υποκείμενο και το αντικείμενο. Και μιλάτε για σύνολα λόγου, όπου μία λέξη είναι σύνολο, σύνολο, φραστικό. Και ανοίξτε ένα βιβλίο και να δείτε αν ποτέ θα σας πούν πώς πέθανε παρά μόνο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 21 ο πρωτότοκος γιος του Κολοκοτρώνη, του ήρωα του 21, που δεν άδε θα σας πει ότι έγινε εμφύλιος το 1824. Έτσι θα πάμε στο 1821. Θα πάμε να το γιορτάσουμε πώς? Χωρίς να το συζητήσουμε? Χωρίς να ανοιχθεί ακαδημαϊκή ουσιαστική συζήτηση με τα παιδιά, με ποιες ανάγκες? Όχι, θα το πνευματοποιήσουμε για να φτιάξουμε ένα εθνικό αφήγημα. Εδώ λοιπόν φέρετε ένα διοικητικό αφήγημα, το οποίο βασίζεται κυρίως πάνω στη διαφάνεια. Για να δούμε τη διαφάνεια. Η διαφάνεια, κύριε Υπουργέ μου, ξεκίνησε να εφαρμόζεται και να πλασάρεται ως ιδέα για να φτάσει στην εργαλειοθήκη του ΟΣΑ το 1993. Και ξεκίνησε μαζί με το Μάστριχτ. Και δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε μαζί με το Μάστριχτ. Γιατί η διαφάνεια ήταν ένας τρόπος ελέγχου των ιμπεριαλιστών απέναντι στις φτωχότερες χώρες. Έτσι ξεκίνησε. Από τον Πίτερ Έιγκεν, έναν Γερμανό από την Παγκόσμια Τράπεζα, που 15 χρόνια λιμενόταν ως χορηγός βοήθειας τις υποανάπτυκτες χώρες, στις οποίες η Γερμανία με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές είχε αποικιοκρατικές βλέψεις. Έτσι φτιάξανε τη διαφάνεια, για να κατεβάσουν το τιμολόγιο της δωροδοκίας στις χώρες του τρίτου κόσμου, που εκμεταλλευόντουσαν. Αυτή είναι η διεθνής της διαφάνειας. Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, δηλαδή μια ΜΚΟ των συμφερόντων του δουνουτού, του ενός αλουνού, όλων των υπεριαλιστικών δυνάμεων. Αυτή είναι η μεγάλη ιδέα. Να βοηθηθούν χωρίς να δωροδοκούνται οι ντόπιοι δικτάτορες και άλλοι, και στην αρχή αφορούσε μόνο τους δωροδοκούμενους. Και θέλανε να κάνουν αδιάφθορους τους δωροδοκούμενους αυτοί που τους δωροδοκούσαν. Και έρχεστε σήμερα εδώ και πλασάρετε την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ ως πανάκια της καθαγιασμένης καπιταλιστικής διαχείρισης. Ουέ ημίν υποκριτές και φαρισαίοι. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Αν ψάξετε να δείτε στη διεθνή της διαφάνειας που έφτιαξαν αυτές τις ιδέες, ποιες πολυεθνικές, με πόσα θύματα, μεταξύ αυτών και η Union Carbide υπήρξανε, που τύφλωσε 50.000 ανθρώπους στην Ινδία από έκρηξη. Και έφαγε 25 χρόνια να τους δώσει αποζημίωση μισό εκατομμύριο. Και ερχόμαστε αυτό να τον πάρουμε να περάσουμε μέσα στο νομοσχέδιο. Και ερχόμαστε να τον περάσουμε μέσα στο νομοσχέδιο με βάση τι έκανε εσύ, τι έκανε ο άντρας, τι έκανε η γυναίκα, τι έκανε το παιδί σου. Μέσα σε μια διαπλοκή. Υπερβάλλεται εδώ και τόσο πολύ για τα βιογραφικά, που οι μισοί βουλευτές εδώ μέσα που δεν έχουν μεταπτυχιακό πρέπει να ντρέπεστε. Που σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός για την ιδεολογία σας, για την τοποθέτησή σας. Πρέπει να ντρέπεται ο μισός ελληνικός λαός που δεν έχει μεταπτυχιακό. Το αναγάγεται το μεταπτυχιακό σε φτερά του Αγγέλου, οι οποίοι θα διοικούν με έναν τρόπο σαν το μάτι του Θεού. Είσαστε σοβαροί. Είσαστε σοβαροί. Στα αλήθεια δηλαδή. Γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Εντάξει, έχω εμφανίσει τον κύριο Γεραπετρίτη προαμνημονεύτων ετών στο μιλείτε ελληνικά. Και έχω πάρει και συνέντευξη από την κυρία Θάνου ως πρώτη γυναίκα πρόεδρο πρωτοδικών. Και είμαι και δημοσιογράφος. Τι θα με κάνετε, με κρεμάσετε στα μανταλάκια?
ή μου απαγορεύεται να είμαι στο κουκουέ και να σκέφτομαι για τις πολιτικές τους θέσεις και τις πολιτικές τους τοποθετήσεις. Και σας το λέει άνθρωπος που έχει κρεμαστεί και με τη μία και με την άλλη ιδιότητα στα μανταλάκια. Και αυτά θα λέμε στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, έχω δύο παρατηρήσεις, ενδεικτικές μόνο. Το τι κίνδυνος μπορεί να κρυφτεί πίσω από πολυπλόκαμα νομοσχέδια που χάνουμε χρόνο να τα συζητάμε χωρίς να πηγαίνουμε στην ουσία. Έχετε κάνει ένα σώμα εμπειρογνωμών. Αυτοί οι εμπειρογνώμονες, οι ελεγκτές, μπορούν να παίρνουν και ιδιώτες εμπειρογνώμονες. Και σας το λέω μόνο σαν δείγμα του πώς μπορεί να κινδυνέψει από την αντίληψη για ένα με ή χωρίς γραβάτα, γιατί εκεί χωρίζεστε μόνο. Στο αν φοράτε γραβάτα ή δεν φοράτε γραβάτα. Αν μιλάτε με έναν τόνο Χ ή με έναν τόνο Ψ. Στον ΟΣΑ συμφωνείτε, στην Εργαλείο Δοθήκη συμφωνείτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνείτε, στο Μάτρεξ συμφωνείτε, στο ΝΑΤΟ συμφωνείτε, στις εμπειριαλιστικές επιθέσεις συμφωνείτε. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα σώσουμε τη διοίκηση. Κάνετε λοιπόν αυτούς τους φέρνετε να πάνε να κάνουν ελέγχους. Όχι. Στα πλαίσια του ελέγχου, οι επιθεωρητές ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να περνάνε σε ανακριτικές πράξεις χωρίς τις απαιτούμενες πάντα συνταγματικές εγγύησεις. Δικαστικές εγγύησεις προβλέπεται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Διότι ως μοναδική υποχρέωση έχετε την παρουσία δικαστικής αρχής. Μόνο την παρουσία. Και μπορούν να διενεργούν ανακριτικές πράξεις, προσέξτε, και ιδιώτες μεταξύ αυτών, κατά σχέση βιβλίων, εγγράφων, ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης, μεταφοράς δεδομένων, κινητών, φορητών συσκευών, έρευνας κατοίκων όλων των συναλλασσομένων με το δημόσιο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, για οποιοδήποτε λόγο, δηλαδή ενδεχομένως και ιδιοκτήτης κηλικίου μέσα σε στρατόπεδο σε σχολείο, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία δίωξη σε βάρος τους, το βάρος των ελεγχομένων προσώπων ή δικαστική έρευνα. Δεν θέλει εισαγγελική παραγγελία αυτού του είδους ο έλεγχος, ο προανακριτικός. Θέλει αυτός τον οποίον διατάσσουν μετά, αφού τα ελεγχόμενα πρόσωπα με βάσιμες υποψίες, πιστέψτε με. Θέλει προσοχή. Δεύτερη, στο άρθρο 100 παράγραφος, ενδεικτικά σας λέω, δεν έχω χρόνο να μιλήσω, τα πρόστιμα που επιβάλλονται μπορεί ο επικεφαλής της αρχής να βάλει τις προϋποθέσεις να απαλλάσσεται κάποιος από πρόσωπα, είτε από πρόστιμα, είτε φυσικό πρόσωπο, είτε και νομικό πρόσωπο, είτε φορέας, εάν με τις πράξεις του έχει τιμωρηθεί ο ίδιος με πρόστιμο, συμβάλλει στον εντοπισμό και τη διερεύνηση των... βέβαια. Γενική διάθεση. Πάμε πάλι σε παζάρι. Δεν μου πείτε δεν θα γίνει παζάρι, αφού μόνος του ο επικεφαλής της αρχής θα το κανονίζει αυτό. Ευχαριστώ, θα κανονίζει και τις προϋποθέσεις και τα πατακλίνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει και ένα θέμα διερεύνησης της ασυλίας που απολαμβάνουν ο διοικητής και τα μέλη του Συμβουλίου της Διοίκησης. Οι επιθεωρητές ελεγκτές, οι υπάλληλοι της αρχής που ασκούν ελεγκτικά ή προανακριτικά καθήκοντα. Είναι το 101 παράγραφος 1. Θέλει μία προσοχή. Θέλω να πω. Υπάρχουν λεπτές αποχρώσεις που μπορούν να ξεφύγουν, όπου όλοι νομίζουν ότι θα το παίξουν ηγέτες στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ένα κράτος. Παρακαλώ, κύριε Καλλιέλη. Με το πρόσχημα ότι το κράτος μπορεί να είναι σοβαρό ή αποτελεσματικό. Προσέξτε καλά. Γιατί σοβαρά και αποτελεσματικά εφαρμόζονται σε πολιτικό επίπεδο από πτυχιούχους μορφωμένους τε και μη, επαρκείς σε προσόντα πολιτικές βαθύτατα ως και επικίνδυνα πολλές φορές αντιλαϊκές. Η ιστορία είναι γεμάτη από ανθρώπους που ξέραν πολύ καλά γράμματα και μπόρεσαν να σκοτώσουν περισσότερους σε λιγότερο χρονικό διάστημα και να μην δικαστούν ποτέ από τα δικαστήρια της ιστορίας.